Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα πούμε μερικά πράγματα για την αγνότητα. Για την αγνότητα και την καθαρότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «Σε αυτόν αγνών τήρη». Έτσι δηλαδή, τον εαυτό σου να τον κρατάς αγνό και καθαρό. Σε αυτόν αγνών τήρη. Λέει στον Απόστολο Τιμόθεο. Ναι. Και επίσης λέγει η Αγία Γραφή, έτσι, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Είναι από τον Απόστολο Παύλο, από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Καθαρίσομαι, λέει, αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επομένως, μας ζητάει ο Θεός να έχουμε αυτή την καθαρότητα. Αυτό που το λέμε αλλιώς, αγνότητα. Θα σας πω μια ιστορία για να δείτε πόσο ο Θεός θέλει την αγνότητα και την καθαρότητα. Έτσι είναι σύγχρονη ιστορία από τα χρόνια έτσι που ζούμε τώρα, που περνάμε, την εποχή που ζούμε τώρα, με ένα νέο. Αυτός ο νέος πήγε σε ένα νησί για διακοπές. Έτσι. Εκεί ένα βράδυ, τη λέει την ιστορία ο γέροντας Εφραίμ από τη σκή του Αγίου Ανδρέα, δέχθηκε ανήθικη ενόχληση από ένα κορίτσι. Και αυτός όμως δεν ανταποκρίθηκε. Και μετά από συνεχή ενόχληση εκ μέρους του κοριτσιού, αναγκάστηκε και της έδωσε ένα χαστούκι. Και αμέσως μετά έφυγε από κοντά της. Το ίδιο βράδυ, ενώ ετοιμαζόταν αυτός ο νέος να ξαπλώσει για ύπνο, δέχτηκε τη γαλήνια επίσκεψη του Χριστού, ο οποίος το παρουσιάστηκε, τον ευλόγησε και αμέσως εξαφανίστηκε. Όχι όταν κοιμότανε, ξύπνιος ήταν αυτός ο νέος, έτσι, πριν κοιμηθεί. Και του εμφανίστηκε ο Χριστός, και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο. Γιατί είναι μεγάλο δώρο? Γιατί ο Χριστός εμφανίστηκε με το σώμα του, φυσικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή ήταν εκεί, σε αυτόν τον νέο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή που το έκανε. Για ένα χαστούκι που έδωσε στην ανηθικότητα, ο νέος αξιώθηκε να δει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ξαναλέω, όχι στον ύπνο του, όχι σε όραμα, αλλά πραγματικά. Πώς με βλέπετε και σας βλέπω. Και εδώ άλλοι που είναι μοναχοί και ασκητεύουν 50 χρόνια στο Άγιον Όρος, με ασκήσεις και πολλούς αγώνες, δεν αξιώθηκαν τέτοιες εμπειρίες. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν η αγνότητα. Έτσι. Και θα δούμε πώς και ο Άγιος Παΐσιος μετά λέει πάρα πολλά πράγματα. Ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Νύφων, έλεγε ότι ο Θεός από τους νέους ζητάει κυρίως δύο πράγματα. Αγνότητα και ταπείνωση. Έτσι. Γιατί συνήθως αυτά τα δύο σφάλουν οι νέοι. Χάνουν την αγνότητά τους, δεν προσέχουν και είναι και υπερήφανοι. Τους πιάνει ελαζονία, υπερηφάνεια και δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Όπως το θυμίαμα εφραίνει την αίσθηση, πόσο μας αρέσει όταν μυρίζουμε το θυμίαμα το ευωδιαστό, λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, έτσι και με την αγνότητα εφραίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Χαίρεται το Άγιο Πνεύμα όταν ο άνθρωπος είναι αγνός και καθαρός και κατοικεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν, ας πούμε, δύο νέοι φτάσουν στο μυστήριο του γάμου καθαροί, αγνοί, το Άγιο Πνεύμα πηγαίνει και κατοικεί σε αυτούς και τους ενώνει και πετυχαίνει, ας πούμε, η ένωση του γάμου. Αλλιώς, αν δεν είναι αγνοί και καθαροί, μετά από λίγο βλέπετε χωρίζουν. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν διαζύγια και ζουν χωρισμένοι. Γιατί πάνε στο γάμο χωρίς να είναι αγνοί και καθαροί. Και τέλος πάντων, θα πει κανείς ότι δυσκολεύονται σήμερα τα παιδιά να κρατήσουν αγνότητα, αλλά τουλάχιστον
να πηγαίνουν να εξομολογηθούν, να καθαριστούν. Από το να μην κάνουν τίποτε, έτσι είναι καλύτερο αυτό. Αλλά το σωστό είναι να φτάνουν στο γάμο αγνοί και καθαροί. Αυτό που λέμε παρθένοι. Ακούστε και μερικά ακόμα που λένε οι Άγιοι και μετά θα πούμε αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Λέει ένας άλλος μεγάλος Άγιος από τους τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όπως τα φύλλα, λέει, προστατεύουν τον καρπό, έτσι και η ντροπή προστατεύει την αγνότητα. Βλέπετε, οι άνθρωποι του κόσμου σου λένε ότι δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Μάλιστα το λένε και οι καθηγητές, δεν ξέρω και οι φίλοι σας. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Ο Θεός έδωσε την ντροπή για να φυλάγεται ο άνθρωπος από τις πτώσεις, από τις αμαρτίες και μάλιστα από τις ηθικές πτώσεις. Η ντροπή προστατεύει την αγνότητα. Αν ο άνθρωπος χάσει την ντροπή του, μετά χάνει και την αγνότητά του, χάνει την καθαρότητά του. Έτσι. Και πώς χάνει την ντροπή? Με πολλούς τρόπους. Όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος αφαιρεί τα ρούχα του, χάνει την ντροπή του ή την άδεστη την γυναίκα. Και μετά πολύ εύκολα πέφτει στα σαρκικά αμαρτήματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να βγάζουμε τα ρούχα μας. Βλέπετε και ο Χριστός μας όταν μας έδιωξε, από αγάπη μας έδιωξε από τον Παράδεισο, για να μην γίνει το κακό αιώνιο. Λοιπόν, μας έδωσε ρούχα. Και μάλιστα τι ρούχα? Μας έδωσε ρούχα που μας σκέπαζαν τελείως. Αυτό που λέμε χιτώνες. Και μάλιστα τι χιτώνες? Λέει δερμάτινους. Δηλαδή ρούχα σκληρά. Τα οποία κάλυπταν όλο το σώμα, από το λαιμό μέχρι κάτω. Γιατί? Γιατί τα ρούχα προστατεύουν τον άνθρωπο και τον κρατάνε στην ντροπή. Να έχει το αίσθημα της ντροπής, έτσι, και να μην πέφτει στον πειρασμό που μπαίνει ο άνθρωπος όταν βλέπει ένα σώμα χωρίς ρούχα. Αυτό δεν πρέπει να βλέπουμε γυμνούς ανθρώπους. Γιατί μπαίνουμε μετά σε πειρασμούς. Ούτε και εμείς να βγάζουμε τα ρούχα μας και να κοιτάμε τον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι σωστό. Καθαρός στην καρδιά, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι αυτός που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Έτσι, και αυτό βέβαια θέλει καλλιέργεια. Πρέπει η καρδιά μας να καθαρίσει από τους κακούς λογισμούς, από τους πονηρούς λογισμούς. Να μην σκεφτόμαστε πονηρά για τον άλλον. Ο καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Το να καθαρίσει κανείς τον εαυτό του, λέει, από τους σαρκικούς μολυσμούς, απαιτεί αγώνα μεγάλο που θα διαρκέσει πολύ καιρό. Και αυτά στα λέω, λέει ο Άγιος Ισάκ, όχι για να σε απελπίσω για τη σωτηρία σου, αλλά για να σε βοηθήσω να προχωράς συνεχώς μέχρι ότου γευτείς τη γλυκύτητα που προσφέρει ο Θεός. Ψυχή καθαρή, λέει και ο Άγιος Μάξιμος, είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και φρένεται ακατάπαυστα με τη Θεία Αγάπη. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμίες και από μίσος. Αυτή η ψυχή είναι βρώμικη. Και μια ψυχή βρώμικη μετά κάνει και το σώμα βρώμικο. Ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής, έτσι διαμορφώνεται και το σώμα. Αλλά και το σώμα όταν αμαρτάνει, πάλι βρωμίζεται και η ψυχή. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, να τηρείς αγνό τον εαυτό σου, καθαρό, όχι μόνο ως προς το σώμα, να φυλάς τον εαυτό σου από σαρκικές αμαρτίες, αλλά και ως προς τη διάνοια. Δηλαδή και η σκέψη σου να είναι καθαρή. Να μην πηγαίνει σε πονηρά πράγματα, σε βρώμικα πράγματα. Όπως ο διεφθαρμένος βίος χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, έτσι και η ζωή της αγνότητας ενώνει αυτόν προς εκείνο, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αν ο άνθρωπος δεν ζει σωστά, χάνει το Θεό, χωρίζεται από το Θεό. Αν ζει με αγνότητα, ενώνεται με το Θεό. Και βλέπετε, ο Θεός μας θέλει καθαρούς και στη σκέψη, μας θέλει και στην καρδιά, μας θέλει και στις επιθυμίες, να μην έχουμε βρώμικες, κακές επιθυμίες, να μην έχουμε κακούς λογισμούς, να μην φτιάχνουμε με τη φαντασία μας βρώμικες εικόνες, κακές εικόνες. Αυτά όλα τα μισεί ο Θεός. Και μετά, βέβαια, όταν ο άνθρωπος τα κάνει αυτά, φεύγει ο Θεός,
απομακρύνεται από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος μένει απροστάτευτος. Σας έλεγα για αυτούς τους στρατιώτες που έκαναν τη σαρκική αμαρτία το βράδυ και το πρωί σκοτώθηκαν όλοι εκεί στη Μικρασιατική εκστρατεία. Και πολλά άλλα τέτοια περιστατικά έχουμε. Ένας άλλος στρατιώτης είχε κάνει ένα φοβερό, έτσι πολύ άσχημο, πολύ βρώμικο πράγμα σε μια γυναίκα. Πάλι το έλεγε αυτό ο Άγιος Παΐσιος, στον πόλεμο. Και την άλλη μέρα μόνο αυτό σκοτώθηκε. Έγινε μάχη και από όλη ας πούμε, την ομάδα εκεί που ήταν των στρατιωτών με τον Άγιο Παΐσιο, μόνο αυτό σκοτώθηκε. Γιατί είχε κάνει αυτό το πολύ βρώμικο, το πολύ αισχρό πράγμα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει σαρκικά και χάνει την καθαρότητά του, μετά τον κυνηγάει ο διάβολος και παθαίνει πολύ μεγάλες καταστροφές. Ποιος είναι ο μολυσμός του σώματος, λέει και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η αστέργεια. Και ποιος είναι ο μολυσμός της ψυχής, είναι οι ακάθαρτες σκέψεις, η μνησικακία, το να θυμόμαστε το κακό που μας έκανε ο άλλος, ο δόλος, δόλος τι θα πει, είναι η πονηρία, η δολιότητα. Έτσι, να σκέφτεσαι για τον άλλον πονηρά, να σκέφτεσαι να του κάνεις κακό με έναν τρόπο, ας πούμε, πονηρό και ύπουλο, αυτό λέγεται δολιότητα. Και όλα τα παρόμοια, αυτά όλα τι κάνουν, κάνουν ακάθαρτη την ψυχή. Ο Θεός θέλει να είμαστε καθαροί και στα δύο, και στο σώμα και στην ψυχή. Γι' αυτό και λέει, καθάρισε, λέει, το εσωτερικό του ποτηριού για να γίνει και το εξωτερικό καθαρό. Βλέπετε ένα ποτήρι, δεν αρκεί μόνο να καθαρίσεις το έξω, πρέπει να είναι καθαρό και από μέσα. Και κυρίως από μέσα. Αν είναι καθαρό από μέσα, μετά εύκολα είναι, γίνεται καθαρό και από έξω. Όταν ο άνθρωπος είναι υποκριτής, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι κάνει, φροντίζει το εξωτερικό μόνο. Αυτό που φαίνεται στους άλλους να είναι καθαρό. Αλλά αυτό, αν δεν καθαρίσει και το εσωτερικό του, δεν τον κάνει καθαρό. Ίσα-ίσα είναι πολύ απέσιος και συχαμερός. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος ότι οι υποκριτές μοιάζουν, λέει, με τους τάφους. Ένας τάφος, βλέπετε πώς είναι απ' έξω μάρμαρο και λες, α, τι ωραίο καθαρό. Άμα ανοίξει όμως από μέσα, τι θα δεις εκεί, βρωμιά και δυσοδεία. Είναι το σώμα του ανθρώπου που σαπίζει και δεν μπορείς να πλησιάσεις από τη βρωμιά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο υποκριτής. Και ειδικά στην εποχή μας βλέπετε όλοι προσέχουν το εξωτερικό, το φαίνεστε, πώς φαινόμαστε, ποιο είναι ας πούμε το πρόσωπό σου εξωτερικά, πώς είναι το σώμα σου. Δεν κοιτάει κανένας το μέσα, την ψυχή. Ενώ εκείνο θα έπρεπε πρώτα να φροντίζει ο άνθρωπος. Το εσωτερικό να είναι καθαρό, να είναι σωστό, να είναι θεάριστο. Λέει λοιπόν ο Κύριος, καθάρισε το εσωτερικό του ποτηριού για να γίνει και το εξωτερικό καθαρό. Πήρε το παράδειγμα αυτό από τα κοινά πράγματα, από το ποτήρι και από το πιάτο. Και αφού έδειξε ότι καμιά βλάβη δεν προέρχεται από την περιφρόνηση των σωματικών καθαρμών, τόνισε τη μεγίστη τιμωρία για όσους δεν φροντίζουν για την καθαρότητα της ψυχής. Ξέρετε, οι Εβραίοι κάνανε πολλές σωματικές, ας πούμε, σωματικούς καθαρμούς, δηλαδή πλέναν τα χέρια τους όταν, ξέρω εγώ, πηγαίνουν στην αγορά. Μετά υπήρχε, ας πούμε, διάταξη από τους ραβίνους ότι πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου. Και άμα πλύνεις τα χέρια σου, είσαι καθαρός. Αλλά αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Άμα θυμάσαι κάτι βρώμικο, κάτι ισχρό που είδες στην αγορά, με το που θα πλύνεις τα χέρια σου, δεν καθαρίζεσαι. Θα πρέπει να καθαρίσεις και τη σκέψη σου, να ξεχάσεις αυτό το βρώμικο, το κακό που είδες όταν βγήκε στην αγορά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, αυτά τα εξωτερικά και να τα περιφρονήσει κανείς και να μην το κάνει, δεν έχει τόσο σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να καθαρίσεις το μέσα, την ψυχή σου. Αυτό άλλωστε είναι η αρετή. Μίλησε για κουνούπι και καμήλα. Έτσι, ο Κύριος τι είπε. Εσείς λέει που διηλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμηλο, έλεγε τους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε, προσέχανε κάτι μικρολεπτομέρειες και λέγανε εμείς τηρούμε τα πάντα. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Έλεγε ο νόμος, από όσα
εισοδήματα έχεις από όσα, ας πούμε, αποκτάς, το 1/10 να το δίνεις ελεημοσύνη. Και τι κάνουν αυτοί τώρα? Σου λέει πόσο διόσμο, πόσο άνηθο έχω στον κήπο μου, στο σπίτι μου, το 1/10 πρέπει να το δώσω ελεημοσύνη. Δηλαδή λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Αλλά όμως, όταν ας πούμε ήταν να αρπάξουν ένα χωράφι μιας χείρας, το κάναν αυτό. Δηλαδή τηρούσαν κάποιες λεπτομέρειες που θα λέγαμε δεν είχαν τόση σημασία, έτσι. Δεν ήταν κάτι τόσο σπουδαίο, όχι ότι και αυτά δεν ήταν μέσα στο νόμο, ήταν. Αλλά ήταν αυτό το δεύτερο. Το πρώτο ήταν να προσέξουν τα βαρύτερα του νόμου, την αγάπη στο Θεό, στον πλησίον. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, εσείς δειλίζετε το κουνούπι, δηλαδή κοιτάτε τα πολύ μικρά και καταμείνετε την καμήλα. Δηλαδή αφήνετε τα βαριά του νόμου, την αγάπη και την εσπλαχνία που πρέπει να έχετε στους ανθρώπους. Δεν τα τηρείτε αυτά και κοιτάτε κάτι λεπτομέρειες, κάτι κουνούπια. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός. Πάλι λέει ο Ρωσόστομος, κοιτάξτε πώς μιλάει τώρα για τους νέους και για την αγνότητα που πρέπει να έχουν. Για την αγνότητα, λέει, είναι υποχρεωμένος ο νέος να περπατά πάνω σε αναμένα κάρβουνα και να μην καίγεται. Να βαδίζει πάνω σε ακονισμένο ξύφος και να μην ματώνει. Τόση είναι η ορμή της επιθυμίας, όσο είναι και η δύναμη της φωτιάς και του σιδήρου. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη επιθυμία, έτσι, για σαρκικές αμαρτίες, ειδικά στη νεότητα. Αλλά και τότε, λέει όμως, μπορεί ο νέος να αντισταθεί. Να αντισταθεί και στη φωτιά και στο ξύφος. Αν η ψυχή είναι σωστά προετοιμασμένη, έτσι, και καλλιεργημένη πνευματικά, θα αντισταθεί. Αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να μην υποχωρεί μπροστά στις απαιτήσεις της αρχικής επιθυμίας, θα αυτοκαταστραφεί γρήγορα. Υπάρχει ο πειρασμός, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο νέος να αντισταθεί. Μπορεί να αντισταθεί. Απλώς θέλει να βάλει λίγο πείσμα και λίγο δύναμη και να πάρει τα μέτρα του. Έτσι, πώς, ας πούμε, ένας στρατηγός που κάνει πολιορκία σε μια πόλη, κάθεται και σκέφτεται, κάνει ένα σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο. Πώς θα την καταλάβω την πόλη? Και λέει, θα βάλω τους στρατιώτες με εκεί, θα βάλω εκεί, ξέρω εγώ, τα άρματα μάχης, εκεί θα βάλω το μηχανικό να κάνει, ξέρω εγώ, ένα υπόγειο τούνελ. Θα πάω να καταστρέψω τις εγκαταστάσεις του νερού που πηγαίνει μες στην πόλη, οπότε να αναγκαστούν από τη δίψα να παραδοθούν. Θα πάω να κόψω τους δρόμους ανεφοδιασμού, οπότε πάλι θα πεινάσουν, δεν θα πηγαίνουν τρόφιμα μέσα στην πόλη και θα αναγκαστούν να παραδοθούν. Κάνει ένα ολόκληρο σχέδιο. Έτσι και ο νέος που θέλει να νικήσει τα σαρκικά πάθη θα κάνει ένα σχέδιο και θα πει, για στάσου, τι είναι αυτό που με κάνει να πέφτω στον πειρασμό? Υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, αυτά που βλέπω, αυτά που ακούω, οι φίλοι με τους οποίους συναναστρέφομαι, που μου λένε για τέτοια θέματα και με ξεσηκώνουν. Λοιπόν, αυτά όλα θα πρέπει να τα αποκλείσω από τη ζωή μου. Να μην βλέπω πράγματα που με βάζουν σε πειρασμό, είτε στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο, είτε σε βιβλία. Να μην ακούω τέτοια πράγματα, είτε, ας πούμε, εκπομπές στη τηλεόραση κλπ, είτε ανθρώπους που μιλάνε για αυτά και με βάζουν σε πειρασμό. Είναι, μα θα πεις, συμμαθητές, είναι γνωστοί, είμαστε από τον υπηαγωγείο μαζί, δεν έχει σημασία. Εφόσον τώρα έχουν πάρει τον κακό δρόμο, ο Χριστός λέει πρέπει να τους κόψεις. Είναι καλύτερα, λέει, χωρίς αυτούς να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτούς στην κόλαση. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μία προετοιμασία της ψυχής, ώστε να μην υποχωρεί στις διάφορες αρχικές επιθυμίες. Αλλιώς θα αυτοκαταστραφεί. Χρειαζόμαστε, λέει λοιπόν, σκέψη καθαρή, μάτι ακίμητο, υπομονή μεγάλη, ισχυρά ψυχικά τείχη. Και πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε βοήθεια από ψηλά. Βοήθεια δηλαδή από τον ουρανό. Και πώς θα την ελκύσουμε αυτή? Όταν συνεισφέρουμε όσα εξαρτώνται από εμάς. Δηλαδή, καθαρή σκέψη, εντατική νηστεία και αγρυπνία, ακριβή τήρηση των θείων εντολών και κυρίως να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.
Βλέπετε τι λέει ο Άγιος Ανσιόστομος, μας δίνει όπλα. Κυρίως λέει να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, να μην έχουμε αυτό που λέμε αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βλέπετε η παιδεία μας είναι αντιχριστιανική, γιατί σου λέει να έχεις αυτοπεποίθηση. Ενώ ο Ιερός Ανσιόστομος λέει όχι, να έχεις πεποίθηση στο Θεό, να ζητάς τη βοήθεια του Θεού. Να κάνεις και νηστεία και μάλιστα λέει εντατική νηστεία. Να ας πούμε τώρα που έχουμε νηστεία, η Εκκλησία ξέρετε τι ορίζει, πώς πρέπει να νηστεύουμε. Τι νηστεία πρέπει να κάνουμε τώρα, ε? Πρέπει τις 5 ημέρες, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, η Εκκλησία λέει να κάνουμε ενάτη και μάλιστα ξηροφαγία. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι τρώμε το απόγευμα, λέμε τώρα το τέλειο, αλλά ο καθένας με την βοήθεια του πνευματικού του θα το προσαρμόσει στα μέτρα του. Αλλά η Εκκλησία αυτό ορίζει. Δηλαδή, μετά τις 3 να τρώμε και μία φορά την ημέρα και να τρώμε αμαγείρευτο φαγητό, αυτό θα πει ξηροφαγία. Δηλαδή κάτι πρόχειρο, έτσι, ψωμί, ελιές, φρούτα, χορταρικά, λαχανικά, που δεν έχουν περάσει τροφές που δεν έχουν μαγειρευτεί. Έτσι, αυτή είναι η ξηροφαγία, ξηρούς καρπούς κλπ. Και το Σάββατο και την Κυριακή τρώμε μαγειρεμένο φαγητό και τρώμε 2 φορές την ημέρα. Και τρώμε και λάδι. Ενώ τις άλλες μέρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις 5 μέρες είναι ανώδυτο. Το Σαββατοκύριακο τρώμε λάδι και κατ' οικονομία μπορείς να φας και αυτά τα λεγόμενα θαλασσινά. Αλλά πάλι θα πρέπει να προσέχεις να, και την ποσότητα, όχι μόνο το είδος. Δεν μπορεί να φας, ας πούμε, 3 πιάτα, ξέρω εγώ, λαδερό φαγητό το Σάββατο και να πεις εντάξει, εγώ νηστεύω. Δεν νηστεύεις. Έτσι θα πρέπει και η ποσότητα να είναι, ας το πούμε, σωστή. Δηλαδή, να φτάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, να μην φτάνει στον κόρο που λέμε. Δηλαδή, να σκάει από το πολύ φαγητό. Το τέλειο είναι, λένε οι Άγιοι, να σηκώνεσαι και λίγο να πεινάς. Αυτό είναι το τέλειο. Από το τραπέζι. Έτσι. Ή έστω να φτάνεις μέχρι το χορτασμό. Όχι έχεις χορτάσει και να τρως παραπάνω. Αυτό είναι αμαρτία μετά. Πάμε στη γαστριμαργία, στη λεμαργία και στη γαστριμαργία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την νηστεία για να καταπολεμήσουμε τις αρικά πάθη και να έχουμε αγνότητα και την αγρυπνία. Βλέπετε και στο Άγιον Όρος ξυπνάνε τη νύχτα. Οι πατέρες ξυπνάνε στη 1 η ώρα. Και κάνουν τον κανόνα τους μέχρι τις 2 και μετά από τις 2 μέχρι τις 5-6 το πρωί κάνουν την ακολουθία του μεσονυκτικού, του όρθρου, τις ώρες και τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, κάνω δηλαδή μία αγρυπνία κάθε μέρα, μία μικρή αγρυπνία και μερικές φορές κάνω όλη τη νύχτα προσευχή. Γιατί αυτό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε αγνότητα και καθαρότητα. Και ο Χριστός μας λέει το Ευαγγέλιο ότι πολλές φορές διανυκτέρευε, λέει, στην προσευχή. Διανυκτέρευε τι σημαίνει, έκανε αγρυπνία. Έκανε ο Χριστός αγρυπνία, βέβαια. Όλη νύχτα προσευχόταν. Και από εκεί, από τον Χριστό το πήραμε κι εμείς. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λένε κάποιοι, αυτό είναι για τους καλόγερους, λέει. Όχι. Ο Χριστός μας το δίδαξε. Και ο Χριστός δεν το δίδαξε μόνο στους καλόγερους. Σε όλους τους χριστιανούς το δίδαξε. Ότι χρειάζεται να κάνουν και αγρυπνία. Δηλαδή, τη νύχτα να μην κοιμούνται όλη τη νύχτα, να κάνουν λίγο προσευχή το βράδυ. Να κάνουν και νηστεία. Και ο Χριστός μας νήστευε και οι Απόστολοι νήστευαν. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή η ζωή της εγκράτειας. Αλλά χρειάζεται και το ταπεινό φρόνημα, να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να έχουμε αλαζονία και έπαρση. Να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Όλα αυτά βοηθάνε στη ζωή αυτή της αγνότητας που θέλουμε να έχουμε. Και κάτι ακόμα λέει ο Ιερός Όσθεμος. Και μετά θα πάρουμε αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος να μελετήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Ανσιόστομος για τους 3 παιδες, τα 3 αυτά παιδιά που ήταν στη Βαβυλώνα και αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα, τη χρυσή εικόνα που είχε φτιάξει εκεί ο Ναβουχοδονόσορ. Και τι έκανε ο βασιλιάς αυτός, τους πέταξε μέσα σε ένα καμίνι φλογισμένο. Και τα 3 αυτά παιδιά, οι Άγιοι 3 παιδες, δεν έπαθαν τίποτε. Δεν κάηκαν από τη φωτιά.
Αλλά τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, δεν νομίζω ότι αυτό το γεγονός των τριών παιδών που δεν κάηκαν από τη φωτιά στο καμίνι της Βαβυλώνους είναι άξιο τόσο μεγάλου θαυμασμού όσο είναι το γεγονός με το δίκαιο εκείνο Ιωσήφ, το μπάγκαλο, για τον οποίο σας μίλησα και άλλη φορά. Αυτός έφυγε από τον πειρασμό της σάρκας με εκείνη τη γυναίκα τη διεφθαρμένη, η οποία ήταν και αφεντική να του, έτσι, γιατί ο Ιωσήφ πουλήθηκε σαν δούλος από τα αδέρφια του. Δεν έπαθαν τίποτε τα σώματα των τριών παιδών μέσα στο καμίνι, γιατί είχαν πίστη στο Θεό, είχαν βλάβη, είχαν ευσέβεια και αφέθηκαν τελείως στο Θεό. Και είπαν, Θεέ μου, εσύ μπορείς να μας σώσεις, αλλά και αν δεν θέλεις να μας σώσεις από τη φωτιά, εμείς θα σε λατρεύουμε και θα σε προσκυνούμε. Αλλά ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος βρέθηκε σε καμίνι, λέει, πολύ χειρότερο από εκείνο της Βαβυλώνας. Βρέθηκε στην ασελγή πρόκληση της Αιγυπτίας κυρίας. Και όμως παρέμεινε ανέπαφος. Διατήρησε καθαρό το ένδυμα της αγνότητας και έτσι ξέφυγε. Για να δούμε τώρα τι λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Ήρθανε, λέει, 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν, «Γέροντα, κάνε προσευχή να περάσουμε σε εξετάσεις». Και εγώ της είπα, «Θα ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητας». Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά. Βλέπετε, έτσι, πολλές φορές μας πιάνει η επιθυμία να σπουδάσουμε. Θα έλεγε κανείς, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και αυτό που θα μας πάει στον παράδεισο. Ε? Επειδή, ας πούμε, σπούδασες κάποια σχολή στο πανεπιστήμιο, αυτό σημαίνει θα πας και στον παράδεισο. Όχι. Μπορεί και να μην σε βοηθήσει. Μπορεί να σου έρθει και η υπερηφάνεια και μεγάλη ιδέα και να χάσεις τον παράδεισο εξαιτίας αυτής της υπερηφάνειας. Αλλά θα πει κανείς ότι από αυτά τα αγαθά του κόσμου αυτού, η μόρφωση, όπως έλεγαν και έλεγαν οι Άγιοι μας, είναι, ας πούμε, το ανώτερο, αλλά από τα αγαθά του κόσμου, αλλά όχι από τα αγαθά του Θεού. Δεν μας πάει στον παράδεισο η μόρφωση. Εκείνο που μας πάει στον παράδεισο είναι η αρετή. Είναι η θέωση, η ομοίωση με το Θεό. Όταν καλλιεργούμε τις αρετές. Και μια σπουδαία αρετή είναι η αγνότητα. Γι' αυτό τους λέει ο Άγιος, επειδή ξέρει ότι οι νέοι πολύ εύκολα ξεστρατίζουν στο θέμα της αγνότητας, εγώ, λέει, θα ευχηθώ να περάσετε όχι σε εξετάσεις του πανεπιστημίου, αλλά σε εξετάσεις αγνότητας. Γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά φεύγουν από το σπίτι τους, πάνε να σπουδάσουν και εκεί χάνουν την αγνότητά τους. Βλέπουν με παλιοπαρές και αμαρτάνουν. Και λέει ο Άγιος, καλά δεν τις είπα. Ναι, είναι σήμερα, ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις στα πρόσωπα των νέων σήμερα τη σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες, τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, Πάτερ», με ρωτούν. Ο ταβερνιάρης της λέω, «έχει φίλο τον Μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο». Έτσι δεν είναι? Πολύ απλά, το λέει ο Άγιος. Λέει κάποιος, ας πούμε, ένας νέος ή μια νέα, ότι σε αγαπάω. Αν την αγαπάς πραγματικά, θα πρέπει να τη σεβαστείς. Όχι να κάνεις αυτά που δεν επιτρέπονται και γίνονται μόνο μετά το γάμο, έτσι. Η κανονική σχέση για να κάνει κανείς παιδί. Αυτά δεν γίνονται πριν το γάμο. Όταν λοιπόν υπάρχει αληθινή αγάπη, υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Αν, ας πούμε, λέει ο Άγιος, πει η κοπέλα στο νέο ότι εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά, θέλω μόνο οικογένεια, και αυτό σηκωθεί και φύγει, σημαίνει ότι δεν την αγαπάει. Έτσι, πολύ απλά. Το αντίστοιχο και με ένα νέο και μια νέα. Έτσι, μπορεί, δυστυχώς γίνεται αυτό σήμερα, και οι γυναίκες να προκαλούν. Όχι μόνο οι άνδρες. Λοιπόν, αν υπάρχει αληθινή αγάπη, θα υπάρχει αυτή η αγνότητα πριν το γάμο.
Έτσι, αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να είστε σαν αδέρφια, μέχρι να φτάσετε, αν θα φτάσετε, στην Εκκλησία, έτσι, για το μυστήριο του γάμου. Αυτό θέλει ο Θεός. Αν, ας πούμε, ο άλλος δεν είναι σωστός, θα σηκωθεί να φύγει και εσύ θα γλιτώσεις και αυτός, τέλος πάντων, δεν θα κάνει μια αμαρτία επιπλέον από αυτές που θέλει να κάνει. Δεν θα σε χρησιμοποιήσει εσένα σαν ένα εργαλείο για να κάνει αυτός να ικανοποιήσει το πάθος του. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία, λέει ο Άγιος, που έχει επιπλέον και τη σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτή την κρίσιμη ηλικία για να μην γλιστρήσει στο γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από το Θεό. Ο διάβολος παρουσιάζει τον κατήφορο γλυκό, αλλά η κατάληξη είναι πικρότατη, έτσι είναι η αιώνια κόλαση. Καταλαβαίνω, λέει ο Άγιος, ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην κάνει διάκριση. Ούκ έννοι άρσεν και θήλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή, στην προς Γαλάτας. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, τους βλέπει όλους το ίδιο. Αλλά ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να έχει φτάσει στο επίπεδο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να πέφτει και να αμαρτάνει. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά και αν είναι. Γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει. Και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται την νεότητα. Και δεν μένουν αυτές, ας πούμε, οι λεγόμενες φιλίες ανάμεσα στα δύο φύλλα. Δεν μένουν στο επίπεδο της φιλίας, αλλά πάνε στο πονηρό, στο κακό. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία αγοριού και κοριτσιού σε αυτή την ηλικία. Δεν μπορεί να υπάρξει γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αγνότητα και καθαρότητα τέλεια στη σκέψη. Και ο διάβολος το εκμεταλλεύεται αυτό και βάζει πονηρές σκέψεις και στο αγόρι και στο κορίτσι. Και δεν μένει μια απλή φιλία, αλλά πάει το πράγμα στο κακό, στο πονηρό. Γι' αυτό είναι καλύτερο να μην έχουμε φιλίες με το άλλο φύλο. Γι' αυτό είναι συμφερότερο, λέει ο Άγιος, ο νέος να θεωρηθεί ακόμα και κουτός από τα κορίτσα ή η νέα από τα αγόρια και την πνευματική του φρονιμάδα και αγνότητα και να σηκώνει και αυτόν το βαρύ σταυρό, έτσι. Να τον κοροϊδεύουν, όπως λέμε, γιατί δεν έχει κάνει σχέσεις. Δεν πειράζει. Εμείς που θα κρατούμε την αγνότητά μας θα έχουμε τον έπαινο του Θεού και ας μην έχουμε τον έπαινο των διεφθαρμένων ανθρώπων. Αυτός ο βαρύς σταυρός κρύβει όλη τη δύναμη και τη σοφία του Θεού και τότε ο νέος θα είναι πιο δυνατός από τον Σαμψόν και πιο σοφός από τον σοφό Σολομώντα. Καλύτερα είναι όταν βαδίζει να προσεύχεται. Έτσι, δίνει συμβουλές τώρα, όταν είμαστε στον δρόμο, να προσευχόμαστε και να μην κοιτά, λέει, δεξιά και αριστερά. Ακόμα και αν πρόκειται να παρεξηγηθεί από συγγενικά πρόσωπα, γιατί δήθεν τους περιφρόνησε και δεν τους μίλησε, παρά να περιεργάζεται και να βλάπτεται και να παρεξηγηθεί ακόμα και από τους κοσμικούς ανθρώπους που σκέφτονται όλο πονηρά. Έτσι, ο Άγιος Παΐσιος, όταν ήταν νέος, δεν κοίταζε στον δρόμο να δει ποιος περνάει, ποια περνάει. Και κάποιες φορές περνάγανε, ας πούμε, οι συγγενείς του, ξαδέρφες του, αδερφές του, και εκείνος δεν τις έβλεπε γιατί δεν πρόσεχε. Και μετά αυτοί κάνανε παράπονα και έλεγε ο Άγιος, τι, εγώ θα κοιτάω, λέει, τα πρόσωπα των γυναικών. Δεν κοιτούσε για να μην μπαίνει σε πειρασμό, ούτε καν τα πρόσωπα. Καταλάβατε πόσο πρόσεχε.
Γι' αυτό και είχε τόσο μεγάλη πνευματική δύναμη. Γι' αυτό και τόσο πολύ δέχτηκε τη χάρη του Θεού. Δεν περιεργαζότανε για να μην μπει σε πειρασμό. Με κίνδυνο και να παρεξηγηθεί ακόμα. Χίλιες φορές καλύτερα να φεύγει σαν το αγρίμι από τους ανθρώπους μετά τον εκκλησιασμό για να διατηρήσει την πνευματική του φρονιμάδα και ό,τι αποκόμισε από τον εκκλησιασμό, παρά να κάθεται και να χαζεύει στις γούνες ή στις γραβάτες η νέα, έτσι. Το αγόρι να κοιτάει τις γυναίκες δηλαδή και η γυναίκα τους άντρες, έτσι, μετά την εκκλησία. Γιατί και εκεί πηγαίνει ο πειρασμός, και μέσα στην εκκλησία. Και σε βάζει ο διάβολος να βλέπεις το άλλο φίλο πονηρά. Καλύτερα να φεύγεις αμέσως, λέει ο Άγιος, μετά τη λειτουργία, για να φυλάς μέσα στην καρδιά σου το θησαυρό που πήρες από τον αγιασμό της Θείας Λειτουργίας, παρά να κάθεσαι και να χαζεύεις και να μολύνεσαι και να αγριεύεις πνευματικά από το γρατζούνισμα που θα σου κάνει ο εχθρός στην καρδιά. Γιατί κάθε αμαρτία, έτσι, είναι ένα γρατζούνισμα στην καρδιά. Γρατζούνισμα του διαβόλου, έτσι. Και ένα πονηρό βλέμμα, λέει ο Κύριος, τι κάνει τον άνθρωπο να κάνει μοιχεία. Αν δει, λέει, πονηρά ένας άντρας μια γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη κάνει μοιχεία στην καρδιά του. Το ίδιο βέβαια και μια γυναίκα σε έναν άντρα. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δυστυχώς έχει σαπίσει, λέει ο Άγιος. Και από όπου και αν περάσει μια ψυχή που θέλει να διατηρηθεί αγνή, θα λερωθεί. Με τη διαφορά όμως ότι ο Θεός δεν θα ζητήσει τα ίδια με αυτά που ζητούσε την παλιά εποχή από ένα χριστιανό που ήθελε να διατηρηθεί αγνός. Χρειάζεται ψυχραιμία και ο νέος να κάνει ό,τι μπορεί, να αγωνιστεί για να αποφεύγει τα αίτια και ο Χριστός μας θα βοηθήσει από εκεί και πέρα. Έτσι είπαμε, αυτό το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να κάνουμε, να αποφύγουμε τα αίτια. Έτσι κάθε τι έχει κάποια αίτια. Πριν κάνουμε μια αμαρτία, έχουμε κάνει κάποια άλλα πράγματα τα οποία προετοίμασαν την αμαρτία. Ας πούμε, πριν κάνει κάποιος μια σαρκική αμαρτία, δεν έχει προσέξει τα μάτια του. Δεν έχει προσέξει τη σκέψη του. Δεν έχει προσέξει τη φαντασία του. Αυτά είναι αίτια. Όταν λοιπόν θες να φυλαχθείς από μια αμαρτία, θα κόψεις τα αίτια. Θα πεις τέρμα τα πονηρά πράγματα, τα πονηρά θεάματα, οι πονηρές φαντασίες, οι πονηρές σκέψεις, οι πονηρές κουβέντες, συζητήσεις, τα πονηρά αναγνώσματα, όλα αυτά κομμένα. Και θα τα αντικαταστήσω με αγαθά, με καλά πράγματα. Με αναγνώσματα Άγια, με τους βίους των Αγίων, με την Αγία Γραφή και με συναναστροφές με ανθρώπους Αγίους. Όχι με ανθρώπους πονηρούς και διεφθαρμένους. Και έτσι κόβεις τα αίτια και αφού κόβεις τα αίτια δεν φτάνεις ποτέ σε αυτό το κακό αποτέλεσμα. Αφού κόβεις τα αίτια. Είναι, ας πούμε, σαν να έχεις να ανέβεις ή μάλλον να κατέβεις μια σκάλα και αυτή έχει κάποια σκαλοπάτια. Λοιπόν, όταν εσύ δεν κατέβεις το πρώτο σκαλοπάτι θα φτάσεις ποτέ στον πάτο της σκάλας. Ποτέ, αφού δεν πας ούτε καν στο πρώτο σκαλοπάτι να κατέβεις. Αυτό σημαίνει να κόβουμε τα αίτια. Και έτσι ο άνθρωπος λιτώνει από την αμαρτία. Να φεύγεις λοιπόν από τα αίτια. Και έτσι, παρόλο που ο κόσμος έχει σαπίσει και παντού έχουμε προκλήσεις για αμαρτία, εμείς μπορούμε να φυλαχτούμε. Πάντοτε, σε οποιαδήποτε εποχή, αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να φυλαχτεί. Έτσι βλέπετε ο Άγιος Λότ. Σε ποια περιοχή ζούσε, θυμάστε, μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα, έτσι, που ήταν πολύ διαφθαρμένοι άνθρωποι. Και όμως αυτός δεν αμάρτανε, αφενός μεν γιατί ήταν ταπεινός και δεν κατέκρινε τους Σοδομίτες, αλλά αφετέρου γιατί πρόσεχε κιόλας, πρόσεχε τις αισθήσεις του κλπ. Και δεν έπραξε ποτέ αμαρτία. Γι' αυτό και ο Θεός πήγε και τον έσωσε με τους αγγέλους, τον έβγαλε από την πόλη πριν γίνει η καταστροφή και τις δύο κόρες του. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία και να αποφεύγουμε τα αίτια. Και ο Χριστός μετά θα μας βοηθήσει. Ο θείος έρωτας, η αγάπη για το Θεό, αυτός είναι ο θείος έρωτας.
Αν φουντώσει την ψυχή του, είναι τόσο πολύ θερμός που έχει τη δύναμη να καίει κάθε άλλη επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Βλέπετε ένας άνθρωπος που λέμε έχει ερωτευτεί και είναι χαμένος, γιατί συνέχεια σκέφτεται αυτό το πρόσωπο με το οποίο, ας το πούμε, έχει κολλήσει η ψυχή του. Και μπορεί γύρω του να γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, να φωνάζουν, να γίνεται και πόλεμος ακόμα, και αυτός να μην παίρνει είδηση, γιατί ο νους του είναι εκεί, σε αυτό το πρόσωπο. Έτσι και όταν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό, έχει το θείο έρωτα, μετά πολύ εύκολα ξεφεύγει από όλες αυτές τις παγίδες του πονηρού που είναι στημένες γύρω μας. Γιατί ο νους του είναι απορροφημένος από τον Χριστό. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας τι λέγανε, νους ορά και νους ακούει. Ο νους είναι που βλέπει και ο νους είναι που ακούει. Αν ο νους μας λοιπόν είναι στο Χριστό, μετά δεν μας πειράζει τίποτα από αυτά που είναι γύρω μας. Όταν γευθεί το ουράνιο εκείνο μάνα, δεν θα του κάνουν καμιά εντύπωση πλέον τα άγρια ξυλοκέρατα. Όταν κανείς, ας πούμε, να το πούμε σε ένα επίπεδο γήινο, έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό, μια τούρτα ας πούμε, μετά θα του κάνει εντύπωση μια κουταλιά ζάχαρη. Σε λέει, τι είναι αυτό. Ή τα ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα είναι λίγο γλυκά. Είναι αυτά που τρώνε οι χείροι. Και προσπαθούσε και εκείνος ο άσωτος να γλυκαθεί λίγο, να φάει λίγο από αυτή την τροφή. Όταν όμως έχεις μια τούρτα, ας πούμε, θα κοιτάξεις ξυλοκέρατα να φας. Σου λέει, σιγά, χαζός είμαι. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γευτεί τα ουράνια, τη γλυκύτητα και την ειδονή που δίνει ο Θεός, την ευχαρίστηση, την ουράνια, μετά όλα αυτά τα γη βλέπει για τίποτα, τις αρχικές ειδονές και απολαύσεις. Γιατί έχει γευτεί το πολύ ανώτερο, το πολύ μεγαλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να πιάσει γερά το τιμόνι, λέει ο Άγιος, και να κάνει το σταυρό του και να μην φοβάται. Μετά από το μικρό του αγώνα θα λάβει και την ουράνια τρυφή, την ουράνια δηλαδή απόλαυση. Τρυφή θα πει γλέντι. Την ώρα του πειρασμού θέλει παλικαριά και ο Θεός θαυματουργικά θα βοηθήσει. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, αυτή η ιστορία, με εκείνο το νέο που έδωσε Χαστούκη σε εκείνη την ασελγή νέα, και μετά από την παλικαριά αυτή που έδειξε, του εμφανίστηκε ο Χριστός. Τον πλήρωσε ο Χριστός. Του έδειξε την ευαρέσκειά του με το να του εμφανιστεί. Μου είχε διηγηθεί ο γέρο Αυγουστίνος, λέει ο Άγιος Παίσιος, ήταν ένας ασκητής. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία. Προσέξτε αυτή την ωραία ιστορία. Στην πατρίδα του. Ήταν Ρώσος αυτός. Και πήγε σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία ως δόκιμος. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της Μονής στο ψάρεμα. Γιατί η Μονή συντηρείται από την Αλία. Εκεί ψαρεύανε και τρώγανε τα ψάρια οι πατέρες και πουλάγανε κιόλας. Παίρνανε κάποια χρηματάκια και με αυτά παίρνανε και ό,τι άλλο χρειαζόταν για να ζούνε. Ήταν το διακόνημά τους. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει, την ταλέπορη, και χωρίς να σκεφτεί όρμησε πάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις, έτσι τον προκάλεσε. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο Αντώνιος, αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Δεν λογάρισε τον εαυτό του να πει τώρα πέσω στο ποτάμι, μπορεί και να πνιγώ, για να γλιτώσει τον πειρασμό και να μην αμαρτήσει. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου, που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός, θα πούμε γι' αυτό μετά, για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε πάνω στο νερό χωρίς καν να βραχεί. Περπάτησε, στάθηκε όρθιος πάνω στο νερό. Γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Άμα θέλει ο Θεός και ο Χριστός δεν περπάτησε πάνω στα νερά, στη λίμνη εκεί της Γενισαρέτ. Λοιπόν, έτσι και αυτός ο νέος, επειδή έπεσε στο νερό χωρίς να σκεφτεί τον εαυτό του για να μην αμαρτήσει, να μην στενοχωρήσει τον Χριστό,
Ο Χριστός τον κράτησε πάνω στα νερά χωρίς να βραχεί καθόλου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη με μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνισε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσυνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει, μετανιωμένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτού θαύμα. Βλέπετε και αυτή ταλέπορη ήταν, την είχε κυριέψει ο διάβολος εκείνη την ώρα. Μετά κατάλαβε το λάθος της. Ο Χριστός δεν ζητάει μεγάλα πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Θα πούμε για τον Άγιο Μαρτυριανό, γιατί και αυτός έκανε κάτι ανάλογο σε έναν πειρασμό που είχε. Κοιτάξτε, αυτός ο Άγιος γιορτάζει στις 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα από σήμερα πριν. Αναφέρεται ότι όταν ασκήτευε σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα, πλησίασε σε αυτόν επάνω σε μία σχεδία μία κοπέλα η οποία είχε ναυαγήσει και παρακαλούσε τον Άγιο να τη σώσει από τη θάλασσα. Είχε ένα ναυάγιο, είχε βουλιάξει ένα καράβι και αυτή ήταν η μόνη που σώθηκε. Και βγήκε σε αυτό το βράχο, ένα μικρό νησάκι ήταν, που ασκήτευε αυτός ο Άγιος μόνος του. Και του λέει, σε παρακαλώ, σώσε με. Ο Όσιος αναγκάστηκε να την τραβήξει έξω από το νερό και αφού προσευχήθηκε, πήδηξε στη θάλασσα. Και του λέει, δεν γίνεται τώρα να είμαστε και οι δύο εδώ πέρα, θα μπούμε σε πειρασμό. Αλλά από θεία πρόνοια τι έγινε, ήρθανε δύο δελφίνια, τον πήρανε πάνω τους και τον έβγαλαν στη στεριά. Τον πέρασε δηλαδή απέναντι. Και έτσι γλίτωσε τον πειρασμό. Γιατί ήθελε να φυλαχτεί αγνώστη και καθαρός. Και μετά βέβαια ο Θεός φρόντισε και για αυτή την κοπέλα. Ο Χριστός λοιπόν τυποτένια πράγματα περιμένει από εμάς. Έτσι κάτι πολύ μικρό να κάνουμε, να δείξουμε τη διάθεσή μας, ότι θέλουμε να είμαστε αγνοί και καθαροί. Μου έλεγε ένας νέος ότι πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει. Ξέρετε, στην Πάτμο έχει το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Έχει και το σπήλαιο που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε το Θεό. Έτσι, είναι πολύ άγιο νησί η Πάτμος. Και αν πάτε εκεί στο σπήλαιο θα δείτε που έχει στην οροφή μία σχισμή τριπλή. Πως είναι η Αγία Τριάδα, έτσι, έχει τρεις σχισμές οι οποίες ενώνονται. Και σε εκείνο το σημείο είδε ή μάλλον άκουσε ο Άγιος, αλλά και είδε την Αποκάλυψη, αλλά και άκουσε τη φωνή του Θεού. Λοιπόν, πήγε αυτός ο νέος να προσκυνήσει. Εκεί είναι και το μοναστήριο, όπως είπα, του Ιωάννου του Θεολόγου. Και ο πειρασμός του έστησε και εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα και είπε, «Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω. Δεν ήρθα για έρωτα». Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Τα λάβετε. Δηλαδή είχε μια εμπειρία θεώσεως, είδε το Θεό, το οποίο είναι πολύ υψηλή κατάσταση πνευματική. Και μπορεί να ασκητεύουν άνθρωποι 40 και 50 χρόνια για να έχουν μια τέτοια εμπειρία του Θεού. Και αυτός νέο παιδί αξιώθηκε να το δει αυτό, γιατί έκανε αυτό το σπρόξιμο. Δηλαδή φέρθηκε με παλικαριά. Δεν σκέφτηκε όπως θα σκεφτόταν κάποιοι άλλοι, «Α, τώρα ευκαιρία είναι. Δεν φταίω εγώ, αυτή έρχεται πάνω μου». Λοιπόν, να το εκμεταλλευτώ. Δεν είπε έτσι. Φύγε από εδώ, της λέει. Την έσπρωξε. Γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ για να αμαρτήσω. Ήρθα για να προσκυνήσω. Είδατε με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε. Άλλος χρόνια αγωνίζεται και κάνει άσκηση μεγάλη και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε τον Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Επειδή προχώρησε πνευματικά, δεν υπερηφανεύτηκε, μετά είχε και άλλες αποκαλύψεις, έβλεπε και τους άλλους Αγίους. Ήρθε μια μέρα και μου λέει, «Κάνε προσευχή, Πάτερ, να δω πάλι τον Άγιο Γεώργιο. Θέλω λίγη παρηγοριά.
δεν έχω παρηγοριά από αυτόν τον κόσμο. Και βλέπεις άλλα παιδιά σε τι κατάσταση φτάνουν. Βλέπετε διαφορά, γιατί λένε μερικοί, στην εποχή μας είναι δυνατόν να φυλάξει ο νέος την αγνοτά του. Να, πώς είναι. Είναι δυνατόν, ορίστε αυτός ο νέος πώς τη φύλαξε. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός. Άρα μην φέρνουμε πρόφαση την εποχή μας και λέμε ότι η εποχή φταίει, δεν φταίει η εποχή. Εμείς φταίμε. Άμα θέλουμε μπορούμε να κρατήσουμε και σε αυτήν την εποχή την καθαρότητά μας. Και βλέπεις, λέει ο Άγιος, άλλα παιδιά, το ανάποδο. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας νεαρός με το θείο του που ήταν ηλικιωμένος και μου λέει, κάνε προσευχή για μια κοπέλα. Έσπασε τη σποδηλική της στήλη σε δυστύχημα. Οδηγούσε ο πατέρας της και τον πήρε ο ύπνος. Εκείνος σκοτώθηκε και η κοπέλα χτύπησε. Να σου δώσω και μια φωτογραφία της. Δεν χρειάζεται, λέω. Αυτός εντωμεταξύ επέμενε. Οπότε παίρνω τη φωτογραφία και τι να δω. Η κοπέλα ήταν ξαπλωμένη κάτω και την κρατούσαν δύο. Τι την έχει αυτός, ρωτάω τον νεαρό. Φίλη μου, λέει. Αυτός τι είναι, θα την πάρει. Όχι, λέει, είναι φίλη. Μην τα παραξηγείς τα παιδιά μου, λέει ο θείος του. Έτσι είναι σήμερα οι νέοι. Και τι λέει ο Άγιος. Θα κάνω προσευχή, είπα από μέσα μου, να διορθωθεί όχι η σποδική της στήλη, αλλά το μυαλό της. Και το δικό σου το μυαλό, χαμένοι άνθρωποι. Πού είναι ο σεβασμός. Έπρεπε να το βρήσει ο θείος του. Πνευματικά παιδιά, να έχει πνευματικό και να φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Κάτι και είχαν και το θράσο να δείχνουν και στον Άγιο τη φωτογραφία αυτή. Ακόμα και να την πάρει, δεν υπήρχε λόγος να είναι τεντωμένη έτσι και στους δύο και ο άλλος να μου δείχνει τη φωτογραφία. Και δεν σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι σωστό. Τι οικογένεια θα δημιουργήσουν αυτά τα παιδιά. Ο Θεός να φωτίσει την νεολαία να συνέλθει. Γιατί είδατε τι είπαμε, όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, χάνει την τροπή. Και άμα χάσει την τροπή, μετά χάνει και την αγνότητα. Παλιά, με τι θυσίες κρατούσαν την αγνότητά τους οι κοπέλες. Αλλά δεν πρέπει μόνο οι κοπέλες και τα αγόρια. Θυμάμαι στον πόλεμο. Κοιτάξτε τι ωραία ιστορίες έχει ο Άγιος και μας διδάσκει με αυτά. Είχαν αγκαρέψει μερικούς χωρικούς με τα ζώα τους και είχαν αποκλειστεί σε ένα ύψωμα από τα χιόνια. Οι άνδρες κάτω από τα χιονισμένα έλατα έκαναν κάτι υπόστεγα με κλονάρια από έλατα για να προφυλακτούν από το κρύο. Οι γυναίκες πάλι αναγκάστηκαν να προστατευτούν από συγχωριανούς γνωστούς ανθρώπους. Μια κοπέλα και μια γριά ήταν από κάποιο μακρινό χωριό και αναγκάστηκαν και αυτές να μπουν σε ένα από αυτά τα ελάτινα υπόστεγα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άπιστοι και δειλοί, οι οποίοι δεν συγκλονίζονται ακόμα και εν καιρό πολέμου. Δεν πονάνε για τους διπλανούς τους που τραυματίζονται ή σκοτώνονται. Αλλά εάν βρουν ευκαιρία, επιδιώκουν ακόμα και να αμαρτήσουν, γιατί φοβούνται μήπως σκοτωθούν και δεν προλάβουν να γλεντήσουν. Ενώ έπρεπε τουλάχιστον εν ώρα κινδύνου να μετανοήσουν. Θα λάβω τη λέω Άγιος, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι διαφθαρμένοι που σου λέει τώρα είναι πόλεμος, μπορεί και να σκοτωθούμε, ας κάνουμε τώρα τις αμαρτίες, όπου βρούμε και ό,τι μπορέσουμε. Ένας σαν και αυτούς που εν καιρό πολέμου, όπως ανέφερα, δεν σκέφτονται να μετανοήσουν αλλά να αμαρτήσουν, ενοχλούσε την κοπέλα τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να φύγει. Πήγε καημένη να προστατευτεί από το χιόνι κάτω από αυτό το υπόστηγο. Και αυτός εκμεταλλεύτηκε εκεί την υπόθεση, την ευκαιρία για να πειράξει την κοπέλα. Και αυτή αναγκάστηκε να φύγει μέσα στο χιόνι. Προτίμησε να ξυλιάσει, ακόμα και να πεθάνει έξω στα χιόνια, παρά να χάσει την τιμή της. Βλέποντας η καημένη γριά ότι έφυγε η κοπέλα, ακολούθησε και αυτή τα ίχνη της και τη βρήκε 30 λεπτά μακριά, κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ενός εξοκλησιού, του Τιμίου Προδρόμου. Ο Τίμος Πρόδρομος ενδιαφέρθηκε για την τίμια κοπέλα και την οδήγησε στο εξοκλησάκι του που η κοπέλα ούτε καν το ήξερε. Βλέπετε και αυτή σαν τον Άγιο Μαρτινιάνο έφυγε μες στο χιόνι και σου λέει όπου βγω. Και την έβαλε ο Θεός στο εξοκλησάκι. Και στη συνέχεια τι έκανε ο Τίμος Πρόδρομος.
παρουσιάστηκε σε ένα στρατιώτη. Αυτό ο στρατιώτη ήταν ο Ισπαΐσος. Και το περιστατικό έγινε όταν υπηρετούσε τη θητεία του στον Ανταρκτικό πόλεμο. Το είχε ζήσει ο ίδιος. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε ένα στρατιώτη στον ύπνο του και το είπε να πάει στο εξοκλήσι του το συντομότερο. Σηκώνεται λοιπόν ο στρατιώτης και ξεκινάει μέσα στη φωτισμένη νύχτα από τα χιόνια και πάει στο εξοκλήσι. Ήξερε περίπου που είναι. Τι να δει όμως. Μια γριά και μια κοπέλα καρφωμένες μέσα στο χιόνι μέχρι τα γόνατα, μελανιασμένες και ξυλιασμένες από το κρύο. Άνοιξε αμέσως το εκκλησάκι, μπήκαν μέσα και συνήθαν κάπως. Δεν είχε τίποτε άλλο να τους προσφέρει ο στρατιώτης παρά το κασκόλ του στη γριά και από ένα γάντι στην κάθε μια και τις είπε να το αλλάζουν στα χέρια. Του διηγήθηκαν μετά τον πειρασμό που συνάντησαν. «Καλά», λέει στην κοπέλα ο στρατιώτης, «πώς αποφάσισες να φύγεις νύχτα μέσα στα χιόνια και σε άγνωστο μέρος?» Και εκείνη απάντησε, «Εγώ μόνο αυτό μπορούσα να κάνω και πίστευα ότι ο Χριστός θα με βοηθούσε από εκεί και πέρα». Τότε ο στρατιώτης τελείωσε αυθόρμητα από πόνο και όχι απλώς για να τις παρηγορήσει, λέει, «Τελείωσαν πια τα βάσανά σας. Αύριο θα είστε στα σπίτια σας». Με τα λόγια αυτά χάρηκαν πολύ και ζεστάθηκαν περισσότερο. Και πράγματι ξεκίνησαν τα λόμ, λόγοι ορεινών μεταφόρων αυτών των απειλών, άνοιξαν το δρόμο και την άλλη μέρα το πρωί τα στρατιωτικά μεταγωγικά ήταν εκεί και οι καημένες πήγαν στα σπίτια τους. Τέτοιες ελληνοπούλες που είναι ντυμένες και με θεία χάρη και όχι οι απογυμνωμένες και από θεία χάρη, πρέπει να θαυμάζονται και να επαινούνται. Μετά εκείνο το κτίνος, ο Θεός να με συγχωρέσει, πήγε και ανέφερε στο διοικητή ότι ο τάδε στρατιώτης έσπασε την πόρτα από το εξοκλήσι και έβαλε μέσα τους μεταγωγικούς, δηλαδή τα μουλάρια. Κατάλαβε ότι πήγε και συκοφάντησε τον Άγιο Παΐσιο. Επειδή έσπασε την πόρτα για να βάλει μέσα αυτές τις καημένες τις γυναίκες, να μην ξεπαγιάσουν, και αυτός πήγε στο διοικητή μετά και συκοφάντησε τον Άγιο Παΐσιο ότι έσπασε την πόρτα και έβαλε μέσα τα μουλάρια. Έβαλε μέσα τα μουλάρια. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τον λέει ο Άγιος Κτίνος. Του λέει ο διοικητής, δεν πιστεύω αυτός να έκανε τέτοιο πράγμα. Γιατί τον ήξερε τον Άγιο Παΐσιο. Και τελικά κατέληξε στη φυλακή. Αυτός ο συκοφάντης. Καταλάβατε. Έτσι όλα αυτά μας διδάσκουν πόσο μεγάλο πράγμα είναι η αγνότητα και πόσο πρέπει να αγωνιστούμε, παιδιά, και οι μεγάλοι και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, να κρατάμε αυτή την αγνότητα και την καθαρότητα.